Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης η πρωτοβουλία συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, η ανταπόκριση των Θεσσαλονικαίων ήταν άμεση. Ουσιαστικά από χθες το απόγευμα βλέπετε ότι έχει μαζευτεί ένα πραγματικά αξιοσέβαστο ανθρωπιστικό εδώ υλικό για τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Ο λαός της Θεσσαλονίκης έχει ανταποκριθεί στο μέγιστο στο κάλεσμα του Δήμου Θεσσαλονίκης και πιστεύω, ευελπιστώ, σε συνεργασία με το Ουκρανικό Προξενείο και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης καθώς και τις πανακουβουλίες του κόσμου, σε 2-3 μέρες να ξεκινήσει το πρώτο κομβόι για να προσφέρουμε πραγματικά την οποιαδήποτε ανθρώπινη ανακούφιση στο δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Στο χώρο του Φουαγιέ, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η προσέλευση του κόσμου είναι συνεχής και συγκεντρώνονται σακούλες με είδη διατροφής, φάρμακα και ρούχα. Ο κόσμος πραγματικά ανταποκρίνεται συγκινητικά. Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα που δεχόμαστε σε καθημερινή βάση. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το τελευταίο τηλέφωνο που δέχτηκα και μίλησα ήταν από την Πρέβεζα, από ένα σωματείο εκεί κάποιου χωριού της Πρέβεζας που θέλουν να συγκεντρώσουν υλικό και να το στείλουν εδώ για να το μεταφέρουμε στην Ουκρανία. Κάθε ώρα που περνάει τα γραφεία της Μονής Βλατάδων γεμίζουν από ανθρωπιστική βοήθεια. Ουκρανοί που ζουν στην πόλη εργάζονται ασταμάτητα εδώ και ημέρες και τακτοποιούν μεγάλες ποσότητες με σακούλες τροφίμων, παιδικά ρούχα, φάρμακα, ακόμα και τενεκέδες με ελαιόλαδο και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τους συμπατριώτες τους. Οι Θεσσαλονικείς ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Προξενείου της Ουκρανίας για συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας. Πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα βρισκόμαστε σε τέτοια θέση να δεχτούμε τόσα πολλά πράγματα. Πραγματικά δεν το περιμέναμε και ευχαριστούμε σε όλους πάρα πολύ. Όλα τα πράγματα είναι χρήσιμα, τώρα τα τακτοποιούμε. Πρώτα είναι βέβαια φάρμακα και κάποια τρόφιμα. Και μετά τακτοποιούμε ρούχα για να βοηθήσουμε, ίσως τα χρειαστούμε ρούχα για τους ανθρώπους που θα έρθουν κάποια στιγμή, θα φτάσουν εδώ από την Ουκρανία. Η Αλεξάνδρα από την πρώτη και όλα στιγμή βοηθάει εθελοντικά και συντονίζει την ταξινόμηση και το πακετάρισμα της βοήθειας. Σημειώνεται πως τα γραφεία της Μονής Βλατάδου είναι καθημερινά ανοιχτά για τη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Έχουμε κονσέρβες, τρόφιμα. Σε κονσέρβες περισσότερο. Έχουμε ρούχα, κουβέρτες όπως βλέπετε. Κάποια τακτοποιούμε τώρα, ξεχωρίζουμε λίγο να πάει ζεστά ρούχα. Επειδή είναι κρύο και κάποιοι μας φέρουν και καλοκαιρινά ρούχα και απ' όλα. Δεν πειράζει, δεν τα πετάμε. Αυτά που δεν τα χρειαστούμε, δεν τα πετάξουμε εννοείται. Τα πάνε και στους ανθρώπους και στους άλλους που έχουν ανάγκη. Εννοείται. Φάρμακα και υγειονομικό υλικό για τις εμπόλεμες περιοχές της Ουκρανίας συγκεντρώνει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Οι πολίτες που επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να προσφέρουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό που συγκεντρώνονται στα δύο κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26 Οκτωβρίου 64 και Βασιλής Σόλγας 198, από σήμερα μέχρι και αύριο, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Στο πλευρό του Ουκρανικού λαού στέκεται και ο Δήμος Καλαμαριάς, που ξεκίνησε τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Δημοτικό Φαρμακείο επί της Οδού Παπα-Νικόλα 18 στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής στο δεύτερο όροφο.